Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Γεια σας αγαπημένοι τηλεθεατές και καλώς ορίσατε στο πρώτο από τα γιορτινά επεισόδια του Εύκολα και Σπιτικά. Σήμερα θα φτιάξουμε τρία πολύ αγαπημένα μου φαγητά. Θα αρχίσουμε με μια πολύ νόστιμη σούπα. Είναι αγαπημένη μου σούπα με γλυκοπατάτες και κόκκινες φαγές. Μια σούπα η οποία λατρεύει όλη η οικογένεια και θα μας ζεστάνει αυτές τις μέρες που ο καιρός τώρα έχει αλλάξει και χρειαζόμαστε κάτι ζεστό. Θα συνεχίσουμε με μια υπέροχη μακαρονάδα. Έτσι χειμερινή και αυτή, φτιαγμένη με μπέικον και κάστανα. Και θα σας γλυκάνω με τα υπέροχα μου μπισκότσι, μόκας και φουντούκια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, είναι τέλεια για αυτή την εποχή και να σας πω ότι κάνουν και πάρα πολύ για διάφορα παζαράκια φιλανθρωπικά που όλοι έχουμε αυτή την εποχή. Πάμε να δούμε τις συνταγές μία-μία. Για να φτιάξουμε τη σούπα μας, βάζουμε μια κατσαρόλα έτσι μεγαλούτσικη πάνω στην εστία μας και πάμε πρώτα να ζεστάνουμε το ελαιόλαδο μας. Μόλις το ελαιόλαδο μας ζεστάθει, ρίχνουμε μέσα τριμμένη πιπερόριζαν ή ginger μαζί με λίγο κρεμμύδι. Αυτό είναι μια κουταλιά κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε. Παράλληλα, ρίχνω μέσα τώρα τις φαγές μου τις κόκκινες. Κόκκινες φαγές, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε και βιολογικές. Είναι πολύ υγιεινές και γενικά αυτή η σούπα είναι πάρα πολύ υγιεινή. Πέραν του ότι είναι πεντανόστιμη, είναι και θρεπτική. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξω μέσα γλυκοπατάτες, που είναι πολύ της μόδας τώρα. Όλοι τρώνε γλυκοπατάτες των τελευταίων καιρών και αν προσέξετε, τις πουλάνε παντού στις φρουταρίες. Λοιπόν, οπότε θα χρειαστούμε γλυκοπατάτες, τις οποίες καθαρίζουμε και κόβουμε σε κυβάκια έτσι μικρά. Ανακατεύουμε έτσι να λαδιάσουν καλά οι γλυκοπατάτες μας και οι φαγοί. Και τώρα για να φτιάξουμε τη σούπα θα χρειαστούμε φυσικά νερό. Επόμενο υλικό που θα δώσει αυτή την εξωτική και ασιατική γεύση, θα έλεγα, σε αυτήν τη σούπα, είναι το coconut milk, το οποίο θα βρούμε σε συσκευασία στην υπεραγορά, στην Αλφα Μέγα, με τα ethnic προϊόντα, σε συσκευασία είναι σε τενεκεδάκια. Λοιπόν, μέσα και το coconut milk μας. Και τώρα θα βάλω μέσα τα μπαχαρικά μας. Έχουμε αρκετά μπαχαρικά, τα οποία είναι μάλλον ασιατικά. Άρα, έχουμε το κάρδαμον. Κάρδαμον διαλέξτε αλεσμένο. Αυτό θα το βρείτε πάλι στην διάδρομο με τα μπαχαρικά. Κίμινον ή γνωστή σε εμάς ως αρτίσια. Τον πολύ ωφέλιμο κουρκουμά ή τιούμερικ. Λίγο τσίλι, λίγο όμως γιατί καίει πολύ. Αλάτι και φυσικά λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσει το τσίλι μας και που είναι το καυτερόν υλικό σε αυτήν τη σούπα. Άρα μέσα όλα αυτά. Επίσης όμως για να προσθέσουμε έξτρα γεύση και νοστιμιά θα χρησιμοποιήσω από την Καλαμάτα Παπαδημητρίου κρέμα βαλσαμικού με γεύση σίκο. Έτσι περίπου 2 κουταλιές μέσα. Λοιπόν, το τι πρέπει να κάνω τώρα είναι να αφήσω το μείγμα μου να ζεσταθεί και να χογλάσει έντονα για 2 λεπτά. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα ψήσουμε έτσι στη μεσαία ανένδειξη για περίπου 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να ψηθούν οι φακές. Και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη και έχει μυρίσει υπέροχα. Το μόνο που έμεινε τώρα να κάνουμε είναι να την μπλεντάρουμε για να την κάνουμε βελουτέ. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το immersion blender μου ή τον blender χειρός για να την αλέσω. Και η σούπα μας είναι έτοιμη για να τη σερβίρουμε. Είναι υπέροχη, ζεστή και μυρωδάτη. Οπότε να τη βάλουμε μέσα σε αυτά τα ωραία μου ταμπόλ.
Και αν θέλουμε, μπορούμε να τη σερβίρουμε για έξτρα νοστιμιά με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Βέβαια, να σας πω ότι αυτή η σούπα είναι νηστίσιμη, γι' αυτό αν νηστεύετε, μην βάλετε από πάνω την παρμεζάνα, αλλά τη σπάει. Είναι ωραία έτσι η προσθήκη. Επίσης, να σας πω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με ψωμάκια. Και μια ωραία ιδέα για να τη σερβίρουμε είναι κομμάτια τυρί. Άρα έχουμε έναν πολύ ωραίο έτσι χειμερινό δείπνο, το οποίο είναι και πολύ ελαφρύν. Η σούπα αυτή είναι ελαφριά, είναι υπέροχη σε γεύση. Αν θέλετε έτσι κάτι λίγο πιο χορταστικό, φυσικά μπορείτε να σερβίρετε με έξτρα τυράκι και ωραία ψωμάκια. Και λίγο πιπέρι. Και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ έτσι να δοκιμάσω μια κουταλιά. Και πραγματικά σας λέω είναι υπέροχη. Τώρα το χειμώνα, εμείς την τρώμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα αυτήν τη συγκεκριμένη σούπα. Στη σούπα μας χρησιμοποιήσαμε κουρκουμά ή turmeric, που είναι πολύ ωφέλιμο. Πάμε όμως να δούμε γιατί. Κουρκουμάς, θεραπευτική βόμβα. Ο κουρκουμάς δεν είναι απλώς ένα χρήσιμο καρύκευμα που δίνει γεύση στο φαγητό. Έχει χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή κινέζικη και ινδική ιατρική για χιλιετίες. Λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του, το μπαχαρικό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροπητικού συστήματος, του ύπατος, των αρθρώσεων, του εντέρου, του δέρματος και της δυσφορίας από την έμμηνη ρύση. Ο κουρκουμάς θεωρείται το πιο αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής στον κόσμο. Σύμφωνα με το βιβλίο της Χριστίνας Οικονομίδου Πιερίδου, Anti-Cancer, η προληπτική δύναμη των τροφών, η κουρκουμίνη, με βάση έρευνες, σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα και επιβραδύνει την ανάπτυξη των όγκων. Επίσης, εμποδίζει την επιπλέον παροχή αίματος για την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Ενώ έχει τη μαγική ικανότητα να ευαισθητοποιεί καρκίνους στη χημειοθεραπεία και ακτινοβολία, ενώ συμβάλλει στην προστασία των υγιών κυττάρων από την τοξική δράση της χημειοθεραπείας. Και έτοιμοι τώρα να φτιάξουμε τα υπέροχα ταλιατέλες μας με κάστανα και μπέικον. Πολύ έτσι χειμερινή και ωραία πλούσια μακαρονάδα. Και το νερό μου βλέπετε χογλάζει έντονα εδώ. Αυτά τα ταλιατέλε θέλουν μόνο 9 λεπτά να ψηθούν που μου δίνει ακριβώς αρκετό χρόνο για να κάνω τη σως για τα μακαρόνια. Άρα πάνε μέσα. Ένα ανακάτεμα, έτσι απλά για να μην κολλήσουν και προγραμματίζω τον χρόνο, μας είπαμε, για 9 λεπτά. Και τώρα για να φτιάξουμε τη σως μας, πάνω στην πολύ ζεστή εστία τοποθετώ έναν κατσαρολί σαν αυτό και ρίχνουμε μέσα βούτυρον και ελαιολάδο. Μέχρι να ζεσταθεί το βούτυρο μας με το ελαιόλαδο, θέλω να κόψω τον μπέικον μου σε μικρά κομματάκια, έτσι τετραγωνάκια. Όχι πολύ μικρά, εμένα μου αρέσει να το κόψω έτσι λίγο πιο μεγάλα για να τα νιώθουμε ωραία μέσα στη μακαρονάδα μας. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός, δηλαδή δεν νομίζω να ξανά έχετε δοκιμάσει αυτόν τον συνδυασμό μπέικον με κάστανο, αλλά είναι πολύ ωραίος, πιστέψτε με. Λοιπόν, μόλις έτσι ζεσταθεί καλά ο βούτυρος και το ελαιόλαδο, που είναι έτοιμα νομίζω, έτσι, ρίχνουμε μέσα για να τηγανίσουμε λίγο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, περίπου μια κουταλιά. Δεν θέλω να τηγανίσω πολύ, είναι έτσι περίπου κανένα λεπτάκι, απλά για να μαλακώσει και να μυρίσει ωραία το κρεμμύδι μας. Και τώρα έτοιμη να ρίξω μέσα και τα κομματάκια μπέικον.
τηγανίζω μαζί, έτσι για περίπου 4 λεπτάκια. Παράλληλα, ελέγχω τα μακαρόνια μου και τα ανακατεύω μαζί για να μην κολλήσουν. Και έτσι τα έχω προγραμματίσει να τελειώσουν παράλληλα, τόσο ως μαζί με τα μακαρόνια. Βασικά, είναι ένα πολύ γρήγορο πιάτο. Δηλαδή, είναι 10 λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος είναι έτοιμο το φαγητό μας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το μπέικον μας έτσι τηγανίζεται όμορφα και πάμε τώρα να το σβήσουμε με έναν υλικό, την κουμανταρία, που θα του δώσει έτσι ωραία γεύση και γλυκιά μάλιστα. Ακούστε αυτό το θόρυβο, έτσι που εξατμίζεται το αλκοόλ. Θα φύγει το αλκοόλ και θα μείνει μόνο η γεύση και η γλυκάδα της κουμανταρίας μέσα. Επόμενο υλικό που θέλω να βάλω είναι τα κάστανα. Αυτά τα κάστανα, αν θέλετε, μπορείτε να ψήσετε τα δικά σας και να τα ξεφλούδισετε. Αν πάλι βαριέστε, στην ΑΜΕΓΑ υπάρχουν συσκευασμένα και είναι σε vacuum packed, όπως λέμε, που μπορείτε να γλιτώσετε τη φασαρία. Απλά είναι έτοιμα ψημένα, ξεφλουδισμένα και θέλουμε να τα κόψουμε στη μέση, απλά. Το μόνο πράγμα που έμεινε τώρα να προσθέσω στο σος μας είναι η κρέμα μαγειρικής και αυτή μέσα. Και αυτό θα μας κάνει το σος μας ακόμα πιο πλούσια. Και φυσικά λίγο πιπέρι και αλατάκι. Καλό ανεκάτεμα να πάρουν όλα τα υλικά μας έτσι μια καλή βράση και είμαστε σχεδόν στο τέλος. Και τα ταγιαδέλε μας πίσω στην κατσαρόλα. Και τώρα μέσα το σος για να ανακατευτεί ωραία. Οχ, οι μυρωδιές δεν μπορώ να σας περιγράψω. Και έτοιμη τώρα να σερβίρουμε σε μια όμορφη μπιατέλα. Και για την τελική πινελιά, λίγο μαϊτανό ψιλοκομμένο. Και φυσικά μπόλικο ντρίμα δίπλα για όποιον θέλει να σερβιριστεί. Λοιπόν, μια υπέροχη, πραγματικά πιστέψτε με, χειμερινή και γιορτινή μακαρονάδα για αυτές τις μέρες. Τα κάστανα είναι ο κατεξοχήν χριστουγεννιάτικος καρπός. Πάμε να δούμε τις ιδιότητές του. Κάστανο, το φάρμακο του χειμώνα. Οι βόλτες μας στην αγορά μυρίζουν κάστανο από τις διάφορες φουφούδες που στείνουν κατά μήκος των εμπορικών δρόμων οι πλανόδιοι. Τα σπίτια μοσχοβολάνε και η εικόνα από τα κάστανα στη φωτιά είναι σίγουρα μαγική. Ξέρουμε όμως γιατί τρώμε κάστανα πέραν από την υπέροχη τους γεύση. Τα ωφέλη τους πολλαπλά, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βοηθώντας στη μείωση της χοληστερόλης, ενώ συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Τονώνουν το ανοσοποιητικό χάρη στη βιταμίνη C. Είναι πλούσια σε φιλικό οξύ, που βοηθάει στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη σύνθεση του RNA και την αντιγραφή του DNA, ενώ περιέχουν και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που κάνουν καλό στην καρδιά. Είναι επίσης πλούσια σε μέταλλα, αλλά φτωχότερα σε λίπος σε σχέση με άλλους καρπούς. Μάλιστα, η βιολογική αξία της πρωτεΐνης τους είναι φάμιλη της πρωτεΐνης του αυγού και αφομοιώνεται εύκολα από τον οργανισμό. Τα 100 γραμμάρια καστάνων περιέχει περίπου 300 θερμίδες, ενώ οι περισσότεροι ξηροί καρποί ξεπερνούν τις 600. Η υψηλή θερμιδική τους αξία, ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη από άτομα που επιθυμούν να χάσουν βάρος, ώστε να τα καταναλώνουν με μέτρο. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα που θα φτιάξουμε τα μπισκότι μας. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτά τα μπισκότι είναι τόσο ωραία που εγώ πραγματικά δεν μπορώ να αντισταθώ να τα τσιμπώ, γιατί διατηρούνται κιόλας πολύ καλά. Μπορούμε να τα φυλάξουμε να αρρωστεγώ σε γυάλινα βαζάκια, τα οποία πρέπει να κλείσουμε βέβαια. Και διατηρούνται για 3 εβδομάδες και όποτε πεινάστε, μπορείτε να περάσετε έτσι να πιάσετε ένα, να φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ καλή ιδέα, όπως είπα και πριν, για φιλανθρωπικές αγορές. Παζαράκια. Και πάμε τώρα για την πολύ εύκολη εκτέλεση. Θα χρειαστούμε το πολυμίξερ μας και θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι μας, ζάχαρη, θα χρειαστούμε 2-3 σταγόνες βανίλια, έτσι για μυρωδιά. Επίσης θα βάλουμε μέσα βούτυρο. Επίσης θα χρειαστούμε 2 αυγά. Και επειδή φτιάχνουμε μόκα μπισκότι, πάμε τώρα να φτιάξουμε 2 σοτ εσπρέσο, τα οποία θα μπουν μέσα στο μείγμα μας και θα μας τα κάνουν με γεύση καφέ και φυσικά σοκολάτας. Μέσα οι 2 δόσεις εσπρέσο. Και τώρα πάμε απλά να ενώσουμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας έχουν ενωθεί, οπότε θέλω να ρίξω μέσα και τα chocolate chips, τα drops σοκολάτας. Και να ξαναλέσω, αλλά μόνο για 1 δευτερόλεπτο, για να μην θρηματιστούν μέσα, απλά να ενωθούν μέσα στη ζύμη μου. Και το μείγμα μας, που παρελθόντως μυρίζει τέλεια, πάμε τώρα να το εφαρμόσουμε πάνω σε μία αντικολλητική λαμαρίνα για μπισκότα και να το πλάσουμε σε έτσι σχήμα, όπως ένα ορθογώνιο ψωμί, να το πούμε. Ξέρω, λερώθηκα αρκετά και εσείς έτσι θα λερωθείτε αν σας ενοχλεί βάρτε γάντια. Και το πλάθουμε έτσι ένα μακρό στενό σχήμα για να πάει να ψηθεί ολόκληρο τώρα στο φούρνο. Άλλωστε θα το συγκυρίσω λίγο όμως. Και αυτό το μείγμα τώρα πάει στο φούρνο μας, στον αέρα, προθερμασμένο καλά, στους 180 βαθμούς, ψήνουμε για 35 λεπτά. Και μην το βλέπετε έτσι, θα ψηλώσει μια χαρά. Και όπως είδατε, το μπισκότι μας, το μείγμα τέλος πάντων, έχει φουσκώσει, έχει ψηλώσει, έχει απλώσει και το άφησα να κρυώσει. Γι' αυτό τώρα πάμε να το μεταφέρουμε πάνω σε ένα σανίδι για να το κόψουμε σε μπισκότι, σε κομματάκια. Και θέλω με έναν, όταν αφήσουμε να κρυώσει καλά εντωμεταξύ, σε κομματάκια, έτσι, περίπου 1/100 το κάθε ένα, με έναν καλό μαχαίρι ψωμιού, γιατί χρειαζόμαστε μαχαίρι ψωμιού για να κοπούν όμορφα αυτά. Και όπως βλέπετε εδώ, αυτόν κρυώσει είναι και μαλακό. Μαξί, σας είχα υποσχεθεί μόκα με φουντούκια, αλλά ορισμένα παιδάκια μπορεί να μην τους αρέσουν οι ξηροί καρποί μέσα στο μπισκότι, οπότε είπα να τα αφήσω πίσω σε αυτήν την περίπτωση. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε να τα βάλετε. Είπαμε, είναι 70 γραμμάρια φουντούκια προαιρετικά μέσα στη ζύμη, μετά που θα τα χτυπήσετε όμως το πολυμίξερ για να μην σπάσουν. Λοιπόν, και αυτά τώρα για να καβουρδιστούν, να γίνουν έτσι παξιμοειδή, ας το πούμε, τα βάζουμε πίσω στη λαμαρίνα, έτσι όρθια, για να έχουν έτσι πολύ επιφάνεια και τα ψήνουμε ξανά στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά. Αυτά είναι διπλοφουρνισμένα, όπως λέμε, για να γίνουν έτσι τραγανιστά, όπως τα μπισκότι είναι. Και σας υποσχομαι είναι το τέλειο συνοδευτικό του καφέ και έχουν και υπέροχη γεύση. Γιατί βάλαμε τον καφέ και από μέσα και είναι τέλειο για να συνοδεύσουμε και με τον καφέ. Λοιπόν, και πίσω στο φούρνο είπαμε 15 λεπτά αυτή τη φορά.
Και όταν τα μπισκότσια μας κρυώσουν καλά, μπορούμε να τα βάλουμε ή σε ένα μπιάτο να σερβίρουμε ή θα πάμε σε παζαράκι ή να πάρουμε σαν δώρο σε ένα φιλικό σπίτι. Μπορούμε να τα βάλουμε έτσι σε έναν καλαθάκι σαν αυτό. Έτσι προσεκτικά, γιατί είναι αρκετά φρούια και μπορεί να σπάσουν. Και να τα συσκευάσουμε και όμορφα. Ή αν θέλετε να τα φυλάξετε, είπαμε, σε γυάλινο βαζάκι που να κλείαρο στεγός. Για να το συγκρατήσετε φρέσκα, γιατί αυτό που δεν θέλουμε να γίνει είναι να πιάσουν υγρασία. Λοιπόν, και νομίζω αυτά είναι αρκετά για έναν έτσι ωραίο δώρο. Μπορείτε να πάρετε σε ένα φιλικό σπίτι που θα πάρετε το βράδυ, να πάρετε κάτι που φτιάξετε εσείς με τα χέρια σας και είναι το συνοδευτικό για τον καφέ. Με ένα κομμάτι σελοφάν μπορούμε να το δύσουμε και να το διακοσμήσουμε. Και μια και έχω αυτά τα διακοσμητικά, έναν κόκκινο γκί έτσι πριν να φτιάξω τον τελικό φιόγκο για ομορφιά. Και το δωράκι μας έτοιμο. Τα υπόλοιπα φυσικά θα τα φυλάξουμε για μένα. Βούτσιμα για τον καφέ μου, δεν υπάρχει καλύτερο. Και ξεκινούμε με μια υπέροχη σούπα που θα ζεστάνει τις βραδιές μας, φτιαγμένη με γλυκοπατάτα, φαγκές και γάλα γκαρίδας. Πολύ ωραία σούπα, φτιάξτε τη. Συνοδεύουμε με τυράκια αν θέλουμε και φυσικά ωραίο ψωμάκι. Συνεχίζουμε με μια υπέροχη μακαρονάδα, φτιαγμένη με μακαρόνια ταλιατέλες, μπέικον και κάστανα. Είπαμε λαχταριστή, πλούσια, ιδιαίτερα για αυτή την εποχή των γιορτών και γλυκαινόμαστε με τα υπέροχα μου μπισκότσι μόκα, τα οποία είπαμε να θέλετε μπορείτε ή να βάλετε ή να μην βάλετε αν θέλετε φιντούκια μέσα, εξαρτάται αν σας αρέσουν. Λοιπόν, είπαμε είναι πολύ ωραία σαν συνοδευτικά του καφέ, αλλά επίσης και μια πολύ καλή ιδέα για γιορτινά δώρα ή και να πάρετε σε παζαράκια φιλανθρωπικά που τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται παντού. Και εγκαινιάζουμε τη γιορτή. Την είμαστε σεζόν με μια παγωμένη Coca-Cola. Και ώρα τώρα για τις ερωτήσεις μας. Και η πρώτη ερώτηση είναι από το φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος με ρωτά, Αθηνά, στη συνταγή σου για χεφτεδάκια με χαλούμι, δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι υγρό στο μείγμα? Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε μου, ότι δεν χρειάζεται, γιατί βάζουμε αυγά. Οπότε τα αυγά είναι το υγρό στοιχείο και όταν ψηθούν τα αυγά σφίγγουν, όπως ξέρεις, οπότε θα μας κρατήσουν τον μπιφτέκι μαζί. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο. Ακολούθα τη συνταγή και είναι δοκιμασμένη. Η επόμενη ερώτηση είναι από τη φίλη Μαρία και με ρωτά, Αθηνά μου, στη συνταγή σου για stir fry λαχανικά που βάζει ζάχαρη, μπορώ να αντικαταστήσω με μέλι τη ζάχαρη? Η αλήθεια είναι ναι, μπορείς, αν δεν θέλεις να βάλεις ζάχαρη, αντί 1,5 κουταλάκι ζάχαρη, να βάλεις 1,5 κουταλάκι μέλι, στην ίδια ποσότητα, ό,τι προτιμάς. Να πούμε ότι τις ερωτήσεις σας μπορείτε να μου υποβάλλετε από την ιστοσελίδα μου στο blog μου στο athinarecipes.com. Εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις συνταγές τις οποίες φτιάξαμε σήμερα στην κεντρική σελίδα. Σήμερα παίζω στην κεντρική σελίδα. Αν τις ψάξετε άλλη ημέρα, πρέπει να πάτε πάνω δεξιά στο κουτάκι της αναζήτησης και να πληκτρολογήσετε τη συνταγή που ψάχνετε και θα σας την ανοίξει. Η Coca-Cola και το Εύκολα και Σπιτικά κάθε μήνα διοργανώνουν διαγωνισμό. Για να βρείτε τις λεπτομέρειες πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε ένα από τα πλούσια δώρα που προσφέρει η Coca-Cola, θα βρείτε τις λεπτομέρειες πάλι στην ιστοσελίδα μου.
Αυτά από μένα για σήμερα. Νομίζω όμορφα εγκαινιάσαμε την γιορτινή σεζόν. Φτιάξτε συνταγές έτσι για να μπείτε και στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Περιμένω τα σχόλια σας και πάλι στο blog μου. Καλά να περνάτε. Γεια σας.